Δύσκολο διαφαίνεται το φετινό Πάσχα για τους κρεοπόλες της Θεσσαλίας, δεδομένης της έλλειψης αμνοερυφίων που παρατηρείται στην περιοχή. Τόσο το μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών, όσο και οι καταστροφές του ζωικού κεφαλαίου από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, έχουν ως αποτέλεσμα τον ελλειπή εφοδιασμό των κρεοπολίων με αμνοερύφια. Αν και έχουμε αρκετές ημέρες μέχρι το Πάσχα, κάνουμε μια πρόβληψη αυτή τη στιγμή και μια εκτίμηση από εμπειρία θα τα κάνουμε όλα αυτά, θα τα πούμε. Και με κάποια δεδομένα βασικά που υπάρχουν. Και τα δεδομένα ποια είναι? Τα δεδομένα είναι ότι έχουμε μια εξαγωγή που έγινε φέτος από τα αμνοερύφια στην Ιταλία και είναι το 30% περίπου του ζωικού κεφαλαίου. Ένα δεδομένο που έχουμε ακόμη είναι ότι από τον Ντάνιελ κάποια ζώα που χαθήκανε και αυτά θα μας επιφέρουν ελλείψεις και αυτά. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα δύσκολο Πάσχα για τους παραδοσιακούς κρεοπόλες για να μπορούν να τα ταξιδέψουν στο μέγιστο στις παραγγελίες των πελατών. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κύριος Ρίζος, οι κρεοπόλες θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό προκειμένου να μην μείνει κανένας πελάτης χωρίς αρνή. Αλλά όπως λέει, θα υπάρξουν και ανατιμήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως κάθε χρόνο που δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, έτσι και φέτος θεωρώ, θα τα καταφέρουμε να τα απεξέλθουμε σε ό,τι ακριβώς μας ζητήσει ο πελάτης και με όποια δυσκολία μπορεί να υπάρχει. Απλά πρέπει να... και αυτό είναι μια εκτίμηση, γιατί είπαμε έχουμε μέρες μέχρι την ημέρα του Πάσχα, οπότε εκεί θα ξεκαθαρίσουν και κάποια πράγματα και θα έχουμε καλύτερη, πιο σφαιρική εικόνα. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια μικρή ανατίμηση λόγω έλλειψης βασικά από τα... Από τα παραπάνω που προείπαμε. Να σημειωθεί πως σφαιρικότερη εικόνα θα υπάρχει όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, καθώς τώρα είναι πολύ νωρίς για να γνωστοποιηθεί τόσο η τιμή αλλά και η διαθεσιμότητα.